Θα καλημερίσω στη συχνότητα το Λεωνίδα το Βατικιώτη. Ομολογώ ότι είδα μία προσέγγιση, άντε να το πω της μοδός, όπως έχει γίνει η φράση του Βαγγέλη του Βενιζέλου με τα πολιτική από τους Σιριζέους, έχει γίνει must. Η άλλη must φράση είναι ολιστική. Μια ολιστική προσέγγιση. Λεωνίδα, καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Λοιπόν, για πες μας, γιατί... Εδώ πρέπει καταρχήν να βγάλουμε το καπέλο μας στην κυβέρνηση και να ομολογήσουμε ότι το μεθόδευσε μία χαρά. Μάνα εξ ουρανού αποδείχθηκε η πλημμύρα αυτή, η καταστροφική, αυτή η πρωτοφανής πλημμύρα στη Θεσσαλία. Λειτουργήσε και σαν θεραπεία σοκ. Γιατί ακριβώς τη στιγμή που όλο το Πανελλήνιο έβλεπε με ανοιχτά μάτια μια τεράστια καταστροφή να γίνεται, έρχεται η κυβέρνηση και λέει δεν μπορεί να καλύψει το ελληνικό δημόσιο τέτοιες ζημιές, πρέπει να στραφείτε στον ιδιωτικό τομέα. Εδώ καταρχήν πρέπει να ομολογήσουμε ότι υπάρχει μια κοροϊδία. Δεν μπορεί η κυβέρνηση, το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος να καλύψει τη ζημιά και θα πάμε στον ιδιωτικό τομέα να την καλύψει. Αυτό υπονοεί ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι κάτι σαν φιλόπτωχο ταμείο, σαν ένα φιλανθρωπικό οργανισμό που θα έρθει την κρίσιμη στιγμή να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και είτε χάθηκαν είτε χάθηκε φυτικό κεφάλαιο, είτε ζωικό κεφάλαιο, είτε σπίτια, είτε μηχανήματα, θα πει ορίστε πάρτε τα λεφτά τα οποία σας χρειάζονται. Πρέπει καταρχήν να πούμε πριν περάσουμε στη δική μας τη συζήτηση στα καθημάσαι ότι, είμαστε γενικά σε παγκόσμιο επίπεδο ενώπιον μιας πολύ δραματικής κατάστασης. Όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες του κόσμου τα τελευταία 1-2 χρόνια βγάζουν εκθέσεις τη μία μετά την άλλη που ενημερώνουν ότι έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές λόγω της κλιματικής κρίσης και λόγω των ζημιών που αποδίδονται στην κλιματική κρίση, για να είμαστε πιο ακριβείς. Γιώργο, γιατί εδώ καταλαβαίνεις ότι όταν έχουμε τεράστιες καθυστερήσεις εκ μέρους των κυβερνήσεων, των περιφερειών και των δήμων να πραγματοποιήσουν έργα, δεν μας φταίει η κλιματική κρίση, μας φταίει η λιτότητα. Παρ' όλα αυτά λοιπόν οι ασφαλιστικές εταιρείες προειδοποιούν. Και έφτασα στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από λίγες εβδομάδες οι μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτείων, και εδώ μιλάμε για κολοσσούς που χειρίζονται εκατοντάδες δισεκατομμύρια, μπορεί και τρισεκατομμύρια, να πούν ότι σταματάω να καλύπτω ασφαλισμένους για ζημιές που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή. Είτε πρόκειται για πλημμύρες, είτε πρόκειται για φωτιές. Και εδώ λοιπόν υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίφαση. Από τη μια μεριά η κυβέρνηση μας λέει να βάλετε το χέρι στην τσέπη και να πάτε να σας προστατεύσει ο ιδιωτικός τομέας, που στην Ελλάδα αυτή η διαδικασία ακόμα είναι στα σπάργανα, έτσι. Σου έχω απάντηση εδώ, θα σε προλάβω εγώ. Επειδή τα ελληνικά, να το πω έτσι, φαν, τα ασφαλιστικά, δεν μπορούν να το σηκώσουν, θα έρθουν οι μεγαλοάρπαγες απ' έξω και θα γίνουν οι dealers οι Έλληνες. Απλό πράγμα. Ακριβώς. Και μέχρι τότε όμως τι θα έχει συμβεί. Μέχρι τότε αυτό που θα έχει συμβεί, το πρώτο και σημαντικότερο, θα είναι ότι το κράτος δεν θα δίνει λόγο για τις καθυστερήσεις που πραγματοποιεί στην υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων. Εάν αναχθεί σε θέμα τομικής ευθύνης η προστασία του σπιτιού, ναι, τότε κανείς δεν πρόκειται να δώσει λόγο γιατί, για παράδειγμα, κατασκευάστηκε αντιλιοστάσιο αξίας 7,5 εκατομμυρίων στο Θεσσαλικό κάμπο που δεν λειτουργήσε επειδή δεν είχε προβλεφθεί να έχει γεννήτρια. Κανείς δεν πρόκειται να δώσει λόγο γιατί από το 1987 ακόμα είχαν σχεδιαστεί φράγματα για τη διαχείριση πιθανής πλημμύρας στο Θεσσαλικό κάμπο, τα οποία ουδέποτε κατασκευάστηκαν. Ουδές δεν πρόκειται να δώσει λόγο γιατί η κυβέρνηση μόλις στις 31 Αυγούστου έβγαλε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κονδύλια τα οποία προόριζε για αντιπλημμυρικά έργα, για 4 αντιπλημμυρικά έργα μάλιστα, εκ των οποίων το ένα ήταν και στο Λασίθι, αξίας 110 εκατομμυρίων, και έστρεψε τα κονδύλια αλλού. Αυτά λοιπόν δεν πρόκειται ποτέ να απολογηθεί η κυβέρνηση, γιατί θα πει παιδιά ασφαλίσατε το σπίτι, δεν το ασφαλίσατε. Μη ζητάτε λοιπόν τις ευθύνες σε μένα. Άρα υποδομές μας λες δημόσιου χαρακτήρα που θα πρέπει να γίνουν, φράγματα, αντιλιοστάσια, οτιδήποτε τέλος πάντων, καθαρισμοί, θα είναι δευτερευούσεις έως αδιάφορης σημασίας για την εκάστοτε κυβέρνηση, διότι κύριε Λεωνίδα, το ασφάλισες, ωραία, θα τα πάρεις. Το πώς θα τα πάρεις είναι άλλο θέμα. Δεν τα ασφάλισες, ας πρόσαχες. Και εδώ πρέπει να πούμε, Γιώργο, ότι υπάρχει μια τρομερή υστέρηση στη δημόσια συζήτηση. Το θέμα που έπρεπε να απασχολεί τη δημόσια συζήτηση αυτή τη στιγμή είναι το εξής.
ότι είμαστε ενώπιον ακραίων καιρικών φαινομένων, βροχοπτώσεις, καύσονες οι οποίοι προκαλούν, εξελίσσονται σε συνέχεια σε πυρκαγιές. Ποια είναι η κατάσταση των δημόσιων υποδομών και ποια έπρεπε να είναι. Εδώ κανείς δεν συζητάει αυτό το γεγονός, δηλαδή πως χρειάζονται έναν ανασχεδιασμό οι δημόσιες υποδομές. Σωστό, γιατί και σήμερα με συγχωρείς θα σου κάνω μία μπηκτή. Ωραία, πολύ ωραία να θα σου πει κάποιος όμως, γιατί σήμερα δηλαδή που δίνει κάποιες αποζημιώσεις, λέμε τώρα, προχωράει τα έργα, ούτε αυτό κάνει. Ακριβώς, και αυτό φάνηκε με τον Ιαννό. Τρία χρόνια πριν είχε γίνει ένα πολύ μικρότερο σε έκταση και ένταση φαινόμενο ανάλογο του σημερινού του Δανίλ στην Θεσσαλία, στην Καρδίτσα, ο Ιαννός, και δεν έγινε τίποτε, δεν έγινε το παραμικρό από τότε μέχρι σήμερα, Γιώργο. Όμως, να ξέρεις, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι εδώ χρειάζεται να γίνει μια δημόσια συζήτηση και αυτή τη στιγμή συνεχίζονται να σπαταλώνται εκατομμύρια, αν όχι δισεκατομμύρια, σε έργα και σε κατευθύνσεις οι οποίες δεν βοηθούν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Να σου πω το πιο ακραίο. Στρώνεται αυτή η πανεπιστημίου τόσους μήνες, τόσα χρόνια, στρώνεται και ξαναστρώνεται. Και αυτό που βλέπουμε είναι να χρησιμοποιούν υλικά, πλάκες δηλαδή, που δεν έχουν απορροφητική ικανότητα. Δεν είναι δυνατόν να βλέπει σε πρωτεύουσες, σε πόλεις της Ευρώπης, να έχουν αφαιρέσει εντελώς τις πλάκες και να έχουν αμοχάλικο μόνο και μόνο για να υπάρχει απορροφητικότητα και να μην συσσωρεύονται τα νερά, να γίνονται ποτάμια και να προκαλούν καταστροφές. Και στην Ελλάδα ακόμα και εν έτη 2023 να στρώνουμε πλάκες σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι η συζήτηση για την κλιματική αλλαγή εκ μέρους της κυβέρνησης γίνεται μόνο και μόνο, χρησιμοποιείται για να καλύψει τις δικές της ανεπάρκειες, το χρησιμοποιεί ανάλωθη δηλαδή αυτό το φαινόμενο, προκειμένου να καλυφθεί και να μην δείξει ότι κάνει κάτι ουσιαστικό. Και εδώ είναι που πρέπει να γίνει κάτι ουσιαστικό, από τον έλεγχο των δημόσιων υποδομών μέχρι τον ανασχεδιασμό τους. Και εδώ υπάρχει επίσης ακόμα μια στρέβλωση. Συνήθως αυτό το οποίο όλοι επικαλούνται είναι φαραωνικά έργα τα οποία θα στοιχήσουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Αν είναι δυνατόν. Δεν έχουν καθαριστεί τα φράγματα από τις προσχώσεις, από τα φερτά υλικά. Ας ξεκινήσουν από τα πάρα πολύ απλά. Κανένας δεν κάνει τίποτα. Κάθε φορά ξεκινάει η συζήτηση από το μηδέν όταν γίνεται ένα πλημμυρικό φαινόμενο και βρισκόμαστε πάλι εμείς σε χειρότερη μοίρα, όπως θα γίνει αυτή τη στιγμή με την εξαγγελία που έκανε ο Πρωθυπουργός από την έκθεση της Θεσσαλονίκης, ότι θα γίνει υποχρεωτική για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ασφάλιση των ακινήτων. Υπάρχει ένα... Είχαμε λοιπόν, πάντως πρέπει να ομολογήσουμε, και μια εξαγγελία η οποία αφορούσε τις ασφαλιστικές εταιρείες. Μπορεί να μην αφορούσε τον πληθυσμό, τον λαό, τους εργαζόμενους, αφορούσε όμως ένα κομμάτι. Είναι και αυτός ένας τρόπος να γιορτάσει κάποιος την επέτειο 15 ετών από τη Lehman Brothers, Γιώργο, μια και το ανέφερε. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχει ένα τυράκι εδώ. Σου λέει ότι αν τα ασφαλίσεις, θα έχεις μειώσει φόρους. Ναι, και αυτό εδώ πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι ανευθυνότητα εκ μέρους της κυβέρνησης. Να θυμίσουμε καταρχήν ότι πριν από 13 χρόνια επιβλήθηκε ο ΕΝΦΙΑ, αλλιώς τον έλεγαν τότε, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δημοσιονομικές ανάγκες. Οποιαδήποτε σήμερα διεκδίκηση, οποιοδήποτε αίτημα να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ, αντιμετωπίζεται με το επιχείρημα δεν γίνεται γιατί έχουμε δημοσιονομικές ανάγκες. Θέλετε πάλι να εμφανιστούν ελλείμματα και να τρέχουμε στο δούνο του. Έρχεται τώρα η ίδια η κυβέρνηση και λέει δέχομαι εγώ να στερηθώ ένα 10% από αυτά τα έσοδα μου, τα οποία παραχωρούνται στις ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να ασφαλίσετε τα ακίνητά σας. Εδώ δηλαδή έχουμε καταρχήν την ίδια την κυβέρνηση να μας πείθει ότι είναι δυνατόν να μειωθεί το κόστος, να μειωθεί ο ΕΝΦΙΑ, να μειωθεί κατά 10% σήμερα κιόλας. Κατά δεύτερον, αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι να στερεί τα δημόσια έσοδα από ένα μεγάλο μέρος τους, το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να το είχε αφήσει στις τσέπες των πολιτών, προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη δύσκολη οικονομική κατάσταση. Και εδώ βέβαια αυτό το οποίο διακρίνουμε είναι μια μεροληψία
προς όφελος του ιδιωτικού τομέα και μάλιστα των ασφαλιστικών εταιριών, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις είναι θυγατρικές μεγάλων τραπεζών και οι οποίες μάλιστα μεγάλες τράπεζες θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα, θα έχουν ζημιές από αυτές τις καταστροφές. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση και λέει ότι εγώ θα σας καλύψω ένα μέρος από τις ζημιές, βοηθώντας τον ασφαλιστικό σας κλάδο να αυξήσει τον κύκλο εργασιών του και τα έσοδά του, και αυτό φυσικά θα είναι σε βάρος των πολιτών. Εδώ πρέπει να πούμε, Γιώργο, πάλι να κάνουμε και ακόμα μια γενίκευση. Πρέπει να δούμε ότι απέναντι σε κάθε κοινωνικό ζήτημα η κυβέρνηση μας στρέφει στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, είναι χαμηλές οι συντάξεις. Δεν συζητάει η κυβέρνηση πώς και με ποιο τρόπο και με ποιο χρονοδιάγραμμα θα αυξήσει τις συντάξεις έτσι ώστε οι συνταξιούχοι να ζουν με αξιοπρέπεια, χωρίς να ζητιανεύουν από τα παιδιά τους και από τα εγγόνια τους, γιατί ξέρουμε όλοι πως εδώ υπάρχει μια πλήρη αντιστροφή είναι στα οικονομικά των οικογενειών σε σχέση με το τι συνέβαινε πριν λίγα χρόνια, αλλά έρχεται και σου δίνει την εξής απάντηση: να πας σε μια ασφαλιστική εταιρεία να κάνεις ένα ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης και με αυτόν τον τρόπο θα συμπληρώσεις τη σύνταξή σου. Ή να δουλέψεις σαν και συνταξιούχος. Ακριβώς. Με μικρότερο πέναλτι. Ακριβώς, και μια ακόμα πλευρά. Ξεφτιλίζει συνεχώς η κυβέρνηση το δημόσιο σύστημα υγείας, χωρίς προσωπικό τα νοσοκομεία, χωρίς υλικά για να κλείσεις ένα απλό ραντεβού. Σε στέλνουν μετά από 2, 3 και 4 μήνες, όταν πια δεν το χρειάζεσαι δηλαδή. Και τι σου λέει η κυβέρνηση έμεσα πλησαφώς? Πήγαινε, κάνε ένα ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης για να έχεις το νοσοκομείο και τους γιατρούς που χρειάζεσαι. Ουσιαστικά δηλαδή η κυβέρνηση λειτουργεί αυτή τη στιγμή σαν πλασχέ των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, είτε είναι σύνταξη είτε είναι υγεία, και τώρα έρχεται και η κατοικία για να συμπληρωθεί το παζλ, και ξέρουμε ότι με αυτόν τον τρόπο φτωχαίνουν οι πολίτες και το δημόσιο παραιτείται από θεμελιωμένα, από αδιαμφισβήτητες υποχρεώσεις που έχει απέναντι στους ίδιους τους πολίτες, Γιώργο. Λοιπόν, κλείνω με 3 ερωτήματα και τοποθετήσεις ακροατών προς εσένα. Λέει, καλημέρα ο Θάνος. Μα υπάρχει μεγαλύτερη απάτη από το φόρο στο μισθό, φόρο στα προϊόντα που αγοράζουμε και φόρο όσα έχουμε ήδη αγοράσει, λέει ο ένας. Ο δεύτερος. Για ρωτήστε, λέει, τον εξαιρετικό κύριο, ο Σπύρος το λέει αυτό, ο Βατικιώτη. Και αν οι ασφαλιστικές, για να μην πληρώνουν, αρχίσουν τις αγωγές στο κράτος για αποζημιώσεις, γιατί δεν κάνει τα απαραίτητα έργα, εμείς θα είμαστε στο περίπεν. Ναι. Και τέλος, ο Νίκος. Για να δούμε, λέει, και το δάσος, κύριε Βατικιώτη. Μήπως τελικά οδεύουμε με φρενήρεις ρυθμούς προς αμερικανοποίηση της χώρας, αλλά όπως πάντα αντιγράφοντας μόνο τα κακά? Γιατί η μετάθεση του προβλήματος από το κράτος στον πολίτη είναι χαρακτηριστικό του άκρατου φιλελευθερισμού που έχει ως μήτρα τις ΗΠΑ. Ακριβώς. Αμερικανοποίηση και φιλελευθεροποίηση όχι μόνο στην πολιτική με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ακόμα και στην οικονομία με ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη δημόσια προστασία, στις υποδομές, στην ασφάλιση των κατοικιών, Γιώργο. Άρα μας λες ότι με το μέτρο αυτό θα πάμε σε νέα βίαιη αναδιανομή και πλούτου και μιζέριας. Ακριβώς, γιατί καταρχήν ας πάρουμε υπόψη μας ότι αυτή τη στιγμή μια ασφάλιση σπιτιού, το λέει η κυβέρνηση έτσι, λες και το κόστος της ασφάλισης του σπιτιού αντιπροσωπεύει αυτό το 0,0% που αντιπροσωπεύει για τους υπουργούς που παίρνουν 8 και 10 χιλιάρικα το μήνα. Μια ασφάλιση του σπιτιού στοιχίζει περίπου ένα ενίκιο. Ένα ενίκιο στοιχίζει τον χρόνο τον ασφαλής του σπίτι σου. Φυσικά αυτό έχει, όπως όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, μια άπειρη κλίμακα, έτσι. Η ουσία όμως είναι ότι πρόκειται για χρήματα τα οποία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Όλοι οι πολίτες βρίσκονται ενώπιον μιας τρομερής ακρίβειας. Οι αυξήσεις οι οποίες αναγγέλλονται στους βασικούς μισθούς και όχι στους μεγαλύτερους μισθούς υπολείπονται σταθερά του πληθωρισμού. Μόνο για πέρυσι ο ΣΑ και όχι κάποιος οργανισμός που μπορεί να κατηγορηθεί για αριστερή παρέκκληση ανακοίνωσε ότι στην Ελλάδα είχαμε μείον 8% μεταβολή στους πραγματικούς μισθούς. Έπεσαν οι πραγματικοί μισθοί την ίδια ώρα που η κυβέρνηση διατυμπάνιζε δεξιά και αριστερά ότι έδωσε αυξήσεις. Και θα έρθει λοιπόν επάνω σε αυτή την πραγματικότητα να προσθεθεί και ένα επιπλέον κόστος το οποίο είναι αχρίαστο, το οποίο θα επιτρέψει στο δημόσιο να αποσυρθεί από βασικές του υποχρεώσεις και να μην λογοδοτεί ποτέ και σε κανέναν, Γιώργο. Λεωνίδας Βατικιώτης, για να καταλάβετε
πίσω από τους τίτλους βαθύτερα πως αρχίζουν και μετασχηματίζονται και άλλα επί ταχύρω. Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου ημέρα από το Ηράκλειο. Συνέχεια.